Θέμα προτεραιότητα αποτελεί για του Αμερικανού η επίλυση του Κυπριακού, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν λίγαν συντόμω. Αυτό δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, υποδεικνύοντα παράλληλα ότι παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστε οι προθέσει τη Τουρκία. Την διαστημία, όταν η Μπέρτογαν μιλώντα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προσπέρασε το Κυπριακό με μία μικρή αναφορά, εξαφανίζοντα ω διαμαγεία στην κατοχή. Ω Τουρκία θα θέλαμε να δούμε μια λύση στο πρόβλημα στην Κύπρο. Ως Τουρκία θα θέλαμε να δούμε να τερματίζεται η κατοχή εδαφών στο Αζερβαϊζάν. Για τι ΗΠΑ, η επίλυση του Κυπριακού καθίσταται θέμα προτεραιότητα, σε συνάρτηση με όλε τι υπόλοιπε εξελίξει στην περιοχή μα, όπου η Κύπρος απέδειξε ότι μπορεί να αποτελεί ένα νησί σταθερότητα, το οποίο έχουν γεωστρατηγική ανάγκη για την ειρήνευση στη γενικότερη περιοχή. Μάλιστα, όταν η Πέρτογαν παρουσίασε τη χώρα του ω ειρηνοποιό στην περιοχή, ενώ χωρί καμία περιστροφή δήλωσε ενώπιον των αρχηγών κρατών του ΟΗΕ ότι η Τουρκία σέβεται την εδαφική ακαιρεότητα των γειτόνων τη. Η Τουρκία προσπαθεί πολύ σκληρά να οικοδομήσει ειρήνη και ευημερία στην περιοχή. Δεν επεμβαίνουμε στι υποθέσει καμιά χώρα. Σεβόμαστε την εδαφική ακαιρεότητα κάθε χώρα στην περιοχή. Στο μεταξύ, επαφέ για το Κυπριακό πραγματοποιεί στη Νέα Υόρκη ο ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Εσπεν Μπάρ Θάιτα. Στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει η συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ενώ χθε είχε επαφέ με τον Τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Στέφαν Φούλε.